Η νέα εποχή για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα έπεσε στο τραπέζι ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το απόγευμα της Πέμπτης το Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, ανέφερε ότι καθήκον του κλάδου είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα τα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Είναι πολύ σημαντικό ότι την επόμενη μέρα ο τεχνικός κλάδος έχει ένα εθνικό καθήκον να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα έργα που έχουν δρομολογηθεί λόγω του RRF αλλά κυρίως και λόγω της κλιματικής κρίσης και να μπορέσει να εντάξει και να θωρακίσει τις υποδομές της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό και για τους νέους συναδέλφους να μπουν στην αγορά εργασίας, αλλά και οι ίδιες εταιρείες να μεγεθυνθούν βιώσιμα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών μηχανικών για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και τις νέες προοπτικές ανάπτυξης που ανοίγονται. Με το πρόγραμμα των μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί οποιοδήποτε μηχανικός και μέλος του ΤΕ και του ΤΜΕΔΕ να αιτηθεί διαδικτυακά κεφάλαια κίνησης έως 400.000 ευρώ. Με πολύ μικρές εγγύησεις, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι των εγγύησεων το καλύπτει η Ελληνική Ανεπτυξιακή Τράπεζα. Πέραν αυτών όμως, θα έχουμε την τύχη, ελπίζω σήμερα, να έχουμε δύο νέα εντελώς για τη Θεσσαλία, τα οποία ελπίζω να ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, που αφορούν τον κλάδο των μηχανικών. Η Ελληνική Ανεπτυξιακή Τράπεζα στέκεται αρρωγός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και έχουμε προγράμματα για το σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού κλάδου. Δίνουμε συγχρηματοδοτούμενα δάνεια και εγγυοδοτικά και έτσι παρέχουμε στις επιχειρήσεις δάνεια με χαμηλότερες εξασφαλίσεις και μικρότερο επιτόκιο από αυτό που υπάρχει στην αγορά. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος. Η ενεργοποίηση του τεχνικού κόσμου και του Χρυστοδημού Δημαρχικού του ΤΟΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επαναμονή της κανονικότητας του Δήμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις σε τεχνικό και σε κατασκευαστικό επίπεδο. Σκοπός μας να αναπτυχθεί αυτή η σχέση της εμπιστοσύνης με το ελληνικό επιχειρηματικό του συνεδρίου των ΕΔΕΠΟ, του ελληνικού κόσμου. Έχουμε πολύ δρόμο να διαγγίσουμε μαζί που έρευνε. Τα πρόγραμμα παρακολουθούν ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της δημιουργίας του ΤΜΕΔΕΝ, που ανοίγει νέους ορίζοντες, αυτόντας εμπίδραση στην ανάπτυξη που διέθεσε στον τομέα των κατασκευών. Επρόκειτο για μια εκδήλωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΤΜΕΔΕ, σε συνεργασία με τα περιφερειακά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για τη δημιουργία κύκλου ενημερωτικών συναντήσεων σε πόλεις ανά την επικράτεια.